να καλημερίσουμε την κυρία Λουίζα Ράζου, μέλος πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλά το λέω, κυρία Ράζου. Μια χαρά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με δεδομένο, να ξεκινήσω από το Μίκη αν μου επιτρέπετε, με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο ο γραμματέας του κόμματός σας, ο κύριος Κουτσούμπας, έχει στα χέρια του και την δώσατε στη δημοσιότητα, ναι, επιστολή με την οποία ο Μίκης λέει ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων μέγεθων και εγώ θέλω να φύγω ως κομμουνιστής, και του ζητάει να γίνει, του ζητάει παράλληλα να φροντίσει ώστε να γίνει σεβαστή η τελευταία του επιθυμία. Ξαφνικά δεν είναι ωραίο, δεν είναι καθόλου ωραίο, είναι προσβολή στη μνήμη του, αλλά στην πράξη έχει υπάρξει ένα ζήτημα για το πού θα ταφεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Ποια είναι η άποψη σας, τι πρέπει να γίνει τελικά? Θα γίνει αυτό που ήθελε ο Μίκης Θεοδωράκης, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, με βάση τον απόλυτο σεβασμό που έχουμε απέναντι στην πολιτική διαθήκη που άφησε ο Μίκης Θεοδωράκης απευθυνόμενος στο κόμμα μέσω του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Εμείς αυτό θα συμβάλλουμε. Να τηρηθεί η επιθυμία του. Άρα να ταφεί στο Γαλατά Χανίων. Εκεί που ο ίδιος ήθελε και που νομίζω το έκανε σαφές με όλους τους τρόπους. Ρυθμίζοντας ο ίδιος κάθε, από ό,τι έχω υπόψη μου, λεπτομέρεια σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σωστά, πόσο μάλλον που εκτός από την επιστολή που έστειλε στον κύριο Κουτσούμπα ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο το 2020, υπάρχει και άλλη μια επιστολή που είχε στείλει στον κύριο Σκουλάκη, τότε δήμαρχο Χανίων, το 2013, που έλεγε από τότε το ίδιο πάνω κάτω πράγμα. Τώρα, αυτό που ξεχωρίζει σε αυτήν την επιστολή είναι η φράση του και θα ήθελα το σχόλιο σας: θέλω να πεθάνω σαν κομμουνιστής. Κοιτάξτε, από το Μίκη Θεοδωράκη, από την προσωπικότητά του, από τη διαδρομή του, αυτό που ο ίδιος λέει απηχεί την πραγματικότητα. Θέλει να πεθάνει με το τρόπο που βασικά έζησε. Δηλαδή τα μεγάλα μεγέθη της ζωής του ο Μίκης τα συνέδεσε με μεγάλες και σημαντικές στιγμές της λαϊκής πάλης όλο τον 20ο αιώνα. Σε αυτές αποτυπώνεται και η ζωή και το έργο του, διότι ο ίδιος συμμετείχε ενεργά για όλα αυτά που έγραφε. Ο Μίκης δεν έγραψε τα τραγούδια του αγώνα, πήρε ο ίδιος μέρος στον αγώνα. Σωστά. Ο Μίκης δεν έγραψε τα τραγούδια της εξορίας, πήγε εξορία. Ήταν ενεργός και μπροστά σε κάθε μεγάλη τέτοια στιγμή της λαϊκής πάλης με τη φυσική του παρουσία. Σωστά, αν και με τη φυσική του παρουσία ήταν και υπουργός της κυβέρνησης του Κώστα Μητσοτάκη από το 90 μέχρι το 93, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τον απολογισμό που ο ίδιος κάνει για το τι αξιολογεί ως μεγάλο μέγεθος στην πολυκύματη ζωή τους. Ναι, και είναι και πολλοί βέβαια εκείνοι οι οποίοι διακρίνουν το μουσικό με τον πολιτικό Μίκη. Όχι, εμείς δεν τα διακρίνουμε καθόλου, ίσα που τα συνδέουμε. Ναι, εσείς το κάνατε σαφέστατα προηγουμένως. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Και στα μεγάλα μεγέθη ο Μίκης θεωρεί ότι τα πέρασε κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Αυτό λέει ο ίδιος. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό τουλάχιστον από τη δική μας μεριά οπωσδήποτε. Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν στα πιο τρέχοντα πολιτικά, να το πούμε έτσι, με την έννοια ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Εσείς ετοιμάζεστε, μπαίνει το φθινόπωρο, υπάρχουν αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Εντάξει, οι αυξήσεις έρχονται ως απόρρια της αύξησης των πρώτων υλών του φυσικού αερίου και των καυσίμων γενικότερα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυξήσεις. Τι λέτε, τι ζητάτε, τι προτείνετε, πώς βλέπετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων, το οποίο θα κλήξει, αν δεν ανακουπεί, τη μέση ελληνική οικογένεια, όλες τις ελληνικές οικογένειες. Ναι, κοιτάξτε, το κύμα αυτό της ακρίβειας και ιδιαίτερα σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης
πολύ διευρυμένα και σημαντικά για το κόσμο, όπως είναι το ψωμί, η ΔΕΗ, άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί με άμεσα μέτρα στήριξης του ήδη χτυπημένου από πριν το κύμα της ακρίβειας λαϊκό εισόδημα. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτές οι αυξήσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα ήδη πολύ χαμηλό και χτυπημένο λαϊκό εισόδημα από τα μεροκάματα, τα χαμηλά μεροκάματα, την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, από μέτρα που υλοποιήθηκαν και ψηφίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι που θα επιδεινώσουν τους όρους ζωής εργασίας των εργαζόμενων. Μιλάω για τον νόμο Χατζηδάκη και για το δεκάωρο, που η μία εκύκλειος έρχεται πίσω από την άλλη, που εξειδικεύουν αυτό το νόμο και δείχνουν πόσο μεγάλη τομή και ανατροπή σε κατακτήσεις πολύ σημαντικές που είχαν οι εργαζόμενοι, έρχεται αυτός ο νόμος να αποτελέσει στροφή και καμπή, και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τους εργαζόμενους, που ταυτόχρονα αυτή η πορεία δεν μπορεί να είναι έξω από την αγωνιστική οργάνωση και διεκδίκηση των εργαζομένων. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ζητάμε γενικώς, πώς το λέτε, από την κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης, τα οποία κιόλας, αν το θέλετε, δεν ασκηθεί μια μεγάλη λαϊκή πίεση από ένα μεγάλο και μαζικό κίνημα, δεν πρόκειται να υλοποιήσει τίποτα, ούτε ψίχουλα θα δίνει για να διασκεδάσει τις ατυπώσεις και τις αρνητικές συνέπειες, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με οργάνωση και πάλι μέσα στους χώρους δουλειάς, με ταυτόχρονη διαμόρφωση προϋποθέσεων να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Μάλιστα, εσείς οργανώνετε και ένα συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 11 Σεπτέμβρη, τη μέρα που ούτε σε άλλες θα ακούσουμε όμως για το οργανώνουν τα συνδικάτα, ναι. Και το οποίο βέβαια αυτό στο συλλαλητήριο, εργατικό συλλαλητήριο, στηρίζουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι, αυτό είναι το ακριβές έτσι όπως το είπατε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να... την άποψή σας για ένα θέμα το οποίο προβλέπω ότι θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα και έχει να κάνει, επειδή η πανδημία δεν έφυγε, επειδή ο COVID-19 παρά το ότι το ημερολόγιο λέει 2021 είναι εδώ, υπάρχει πια έντονα το ζήτημα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών για τους υγειονομικούς. Είναι στην πρώτη γραμμή, μία μετά τις άλλες χώρες υιοθετούν την λογική της υποχρεωτικότητας. Εσείς ως κόμμα και ο επικεφαλής, ναι, ο γενικός σας γραμματέας εμβολιάστηκε δημοσίως και υπερασπίστηκε την επιστήμη. Είσαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ του μαζικού και καθολικού εμβολιασμού του πληθυσμού μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται και σε συνδυασμένα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Γιατί η πανδημία, όσο σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί το μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα των εμβολίων, άλλο τόσο σημαντικό είναι να υλοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της υγείας και τη ζωή των εργαζομένων. Να συμφωνήσω, αλλά τα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού. Ναι, και δεν μπορεί τώρα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι τώρα παρακολουθούμε από την κυβέρνηση την εξής τακτική. Υπάρχει εμβόλιο, κάντε το εμβόλιο και έτερον ουδέν. Τα σχολεία ανοίγουν με χειρότερους όρους από ό,τι έκλεισαν πέρσι. Πώς το λένε, στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς το ίδιο. Έχει εγκαταλειφθεί κάθε προσπάθεια σοβαρής επιστημονικής συχνηλάτησης των κρουσμάτων και τα δωρεάν τεστ μαζικά στον κόσμο. Κυρία Ράζου, δημιουργεί την επιστημονική επιτήρηση της πορείας της πανδημίας και όλα έχουν, πώς να το πω, κρεμαστεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο εμβόλιο. Κυρία Ράζου, ναι, ακόμα και αν συμφωνήσουμε σε όλα αυτά έτσι όπως τα περιγράφετε, το εμβόλιο αυτό καθ' αυτό, την ώρα που λέτε είμαστε υπέρ ενός προγράμματος καθολικού εμβολιασμού, υπάρχει και μάλιστα υπάρχει ανά πάσα στιγμή και για την ίδια μέρα και σε όποιο εμβόλιο από όποιες τις κατηγορίες εμβολίων υπάρχουν, είναι διαθέσιμες. Οπότε, να κάνει ο κόσμος το εμβόλιο. Δεν υπάρχει τέτοιο δυνατότητα. Το ερώτημα, αυτό εσείς το υποστηρίζετε ξεκάθαρα από τότε που έχουμε εμβόλιο. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Εκείνο το οποίο
ψάχνω να βρω είναι για τους υγειονομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να εξεταστεί κάτω από προϋποθέσεις, εφόσον παίρνουν και μια σειρά άλλα μέτρα, εφόσον υποχρεώνεις κάποιον να κάνει το εμβόλιο, πρέπει να του απαντήσεις και τις αιτιάσεις που βάζει. Δηλαδή δεν μπορεί στο ΦΕΚ η κυβέρνηση που έδωσε στη δημοσιότητα, που ψήφισε για την υλοποίηση της υποχρεώτικης, να υιοθετεί μια σειρά ατενδείξεις εμβολιασμού και ταυτόχρονα να μην δίνει τη δυνατότητα να γίνει προληπτικός έλεγχος για να εξεταστούν οι άνθρωποι που τους υποχρεώνει να κάνει το εμβόλιο αν έχουν τις ατενδείξεις για του εμβολιασμού. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Άρα υποχρεωτικότητα, λοιπόν, με την αίρεση του να εξαντληθεί η έρευνα εάν έχουν ατενδείξεις, αν έχουν αλλεργίες σοβαρές, ξέρω εγώ. Ναι, βεβαίως, γιατί πιθανότητα ανθρωπώσεων. Σε αυτό τον υποχρεώνει τον άλλον, πρέπει τώρα, να του δώσει τη δυνατότητα να το πιο κάνει αυτό. Μάλιστα. Κυρία Ράζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη, για να μην αφήσουμε κενό σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να οδηγεί σε καμία περίπτωση σε απολύσεις, σε αναστολές εργασίας κτλ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για μετακίνηση, να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, σε άλλες θέσεις. Που λένε υγειονομική κτλ. Εντάξει. Κατανοητό, σας ευχαριστώ. Αλλά για να δίνουμε και εμείς, μια που μιλάμε για την πανδημία, το καλό παράδειγμα, παρά τρία, εδώ και δύο λεπτά πρέπει να έχω βγει από το στούντιο για να αριστεί το στούντιο. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά. Με υγεία. Γεια σας.